6 ώρα το απόγευμα σήμερα στην πλατεία Ελευθερία. Θα είμαστε γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί. Δίπλα μας είναι γονείς που συμμετέχουν σε σωματεία, φορείς, διάφορα σωματεία έτσι, του Δήμου Ηρακλείου, δηλώνοντας και αυτή η συμπαράσταση. Γιατί εσείς λέτε για τα κλειστά τμήματα. Εμείς το απαντάμε ανάποδα. Να μας πούνε πόσα είναι τα ανοιχτά. Γιατί σήμερα υπάρχουν τμήματα τα οποία δεν πάνε καθόλου τα παιδιά, γιατί είναι ο ένας εκπαιδευτικός. Υπάρχουν ολοήμερα που δεν δουλεύουν, γιατί δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί. Υπάρχουν δάσκαλοι, των οποίων η ειδικότητα είναι άλλη και καλούνται να κάνουν άλλο μάθημα μέσα στο σχολείο, απλά για να φαίνεται μια κανονικότητα. Ενώ εμείς μετράμε καθημερινά δεκάδες κρούσματα στις τάξεις των παιδιών μας, στα σχολεία μας, μετράμε απώλειες, μετράμε φόβο, και αυτό δεν είναι κανονικότητα. Και αυτό δεν δικαιολογείται, αν θέλετε, και μετά από 10 μέρες ανοιχτών σχολείων, γιατί ειλικρινά 10 μέρες δεν έχουμε δει κανέναν να προσπαθεί να αλλάξει την κατάσταση. Δηλαδή, ποια κατάσταση θα θέλετε να σας αλλάξει και πώς να σας την αλλάξει, τι ακριβώς εννοείτε? Να πάμε καταρχήν στα απλά, πρακτικά και εύκολα. Δεν είναι δυνατόν στην τρίτη μεγαλύτερη πόλη του Ηρακλείου, μόλις εχθές να άνοιξε το δεύτερο σημείο που μπορούμε να κάνουμε δωρεάν rapid test στην Αγία Εκατερίνη, το οποίο το είχαν κλείσει από την προηγούμενη Δευτέρα, και συνολικά στο Δήμο μας να υπάρχουν μόνο 3 σημεία που μπορούν να γίνουν rapid test για τα παιδιά και τους υπόλοιπους ανθρώπους, και αυτά να κλείνουν 3 το μεσημέρι. Αν θέλουμε λοιπόν να κάνουμε σωστή εθνηλάτηση, πρέπει τα σημεία αυτά, τουλάχιστον τώρα που είμαστε σε έξαρση, να είναι πολλαπλάσια, να βρίσκονται κοντά στους πολίτες, δηλαδή ένα δημοτικό διαμέρισμα, και θα πρέπει και να είναι μέχρι τις 9 το βράδυ. Γιατί όταν ένα κρούσμα δηλώνεται στις 5 και στις 6 το απόγευμα, τουλάχιστον στα σχολεία που ενδιαφέρει εμάς, τότε σημαίνει ότι την άλλη μέρα το πρωί δεν μπορεί να πάει κανένα παιδί σχολείο μέχρι να κάνει rapid test. Γιατί από την ώρα που θα το μάθουμε μέχρι το πρωί δεν υπάρχει κανένα σημείο που μπορούμε να κάνουμε τεστ. Αυτό δεν είναι κάτι που απαιτεί ούτε ιδιαίτερο κόστος, ούτε ιδιαίτερη ευθεία. Να προστατευτούμε, ζητάμε και εμείς και τα παιδιά μας. Δυστυχώς έπρεπε να πιέσουμε πάρα πολύ έντονα το σημείο στην Αγία Κατερίνη που το είχαν κλείσει από την προηγούμενη εβδομάδα για να ξανανοίξει, και αναμένουμε τις επόμενες ημέρες να γίνει αυτό και σε περισσότερα σημεία. Στους δε υπόλοιπους δήμους του νομού μας η κατάσταση είναι 3 χειρότερη, γιατί το πάμε μοναζιγά. Άλλες μέρες έχουμε στο Δήμο Μαλεβιζίου κλιμάκια, άλλες μέρες στο Δήμο Χερσονήσου και ελάχιστες στο Δήμο Μινώα Παιδιάδος ή αν θέλετε και στο Δήμο Φεστού. Δεν είναι αυτό όμως εικόνα για τις ημέρες που όλοι λέμε ότι το φαινόμενο είναι σε έξαρση. Εδώ θα έπρεπε λίγο να σηκώσουμε όλοι μανίκια και να είμαστε λίγο πιο συνεπείς στο τι πρέπει να κάνουμε. Δεν είναι δυνατόν να μην έχουμε προβλέψει ότι θα νοσήσουν καθαρίστριες, ότι θα νοσήσουν εκπαιδευτικοί, και να μην έχουμε προβλέψει την αντικατάσταση αυτών και πώς μπορεί να γίνει, και κάθε φορά που νοσεί μια καθαρίστρια το σχολείο να μείνει ακαθάριστο. Όχι, μισό λεπτό. Μα έχει υποθεί ότι θα υπάρχει αντικατάσταση και μάλιστα έχουν μιλήσει για χιλιάδες προσλήψεις σε όλη τη χώρα αναπληρωτών με τρίμηνες, με εξάμηνες συμβάσεις, εκτός από εκείνους οι οποίοι θα έχουν την μόνιμη την απασχόληση μέσα στα σχολεία, οι οποίοι προσλαμβάνονται. Είναι κάτι το οποίο τρέχει σε καθημερινή βάση, σταγόνα και ας γεμίσει το ποτήρι. Και έτσι με αυτό τον τρόπο. Τα σχολεία κλείσανε 23 του Δεκέμβρη με εκατοντάδες κενά στο νομό μας. Και αυτή τη στιγμή σε εκατοντάδες κενά. Μα με το άνοιγμα, κύριε Κουτσαφτάκη. Εκατοντάδες νοσούντες εκπαιδευτικοί και οι προσλήψεις δεν έχουν φανεί ακόμα στην πράξη. Δηλαδή θέλετε να πείτε, κύριε Κουτσαφτάκη. Αλλά δεν το προβλέψανε να το κάνουν νωρίτερα. Μάλιστα, κύριε Κουτσαφτάκη. Γιατί και όλα κατόπιν εορτής και όλα. Στο λιγότερο ποσοστό από αυτό που έπρεπε. Μα θα με ακούσετε, κύριε Κουτσαφτάκη. Ναι. Δηλαδή θέλετε να πείτε ότι από την ημέρα που άνοιξαν τα σχολεία μέχρι σήμερα, όλα αυτά που λέγανε για τις χιλιάδες, αν θέλετε, αναπληρώσεις στα σχολεία για να καλυφθούν οι θέσεις των νοσούντων εκπαιδευτικών, είναι αεράς? Δεν έχει γίνει τίποτα? Αυτό μου λέτε και σε τοπικό επίπεδο? Σε όλο το νούμερο που έρχονται στο νομό μας είναι λιγότερες από τα κενά τα οργανικά που είχαμε στις 23 του Δεκέμβρη. Με τις καλύψεις, τις τρίμηνες που κάνουμε, δεν φτάνει να καλύψουμε ούτε τα κενά που δεν καλύψαμε όταν ανοίξαν τα σχολεία. Τα νούμερα είναι απόλυτα. Όταν όμως παίρνεις ένα γυμναστή και τον βάζεις 7 ώρες σε μία τάξη να κάνει φιλολογικά, στη θεωρία είναι όλα καλά. Στην πράξη, όταν παίρνεις το δάσκαλο ο οποίος έπρεπε να κάνει ειδική αγωγή και του σταματάς το έργο του, γιατί το έργο του είναι σημαντικό, γιατί πρέπει να κάνει κλασικής παιδείας μαθήματα, σημαίνει ότι απαξιώνεις την ειδική αγωγή. Και δεν την απαξιώνεις μόνο για το δίμηνο αυτό, την απαξιώνεις συνολικά, γιατί τα παιδιά που έχουν ανάγκη δεν θα βοηθηθούν.
Και αν τελικά θέλουν να κάνουν κάτι, εδώ και 13 χρόνια το ειδικό γυμνάσιο Λύκειο δεν έχει στέγη, και τώρα με τον κορονοϊό που τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα, εκεί οι μαθητές δεινοπαθούν καθημερινά. Είναι εύκολες οι στατιστικές, είναι δύσκολο όταν η στατιστική πρέπει να γίνει πραγματικότητα. Γι' αυτό είπατε εσείς στην αρχή ότι το ζητούμενο δεν είναι να μας πούν πόσα τμήματα κλείνουν, αλλά πόσα τμήματα λειτουργούν ουσιαστικά εντός των σχολείων με μια κανονικότητα που να επιτρέπει να μιλάμε για άλλα πράγματα και να μιλάμε για την μόρφωση των παιδιών μας. Γι' αυτό το είπατε, ε. Ακριβώς. Εμείς θέλουμε τα παιδιά μας σχολείο για να μορφωθούν. Δεν ψάχνουμε για πάρκινγκ. Πάρκινγκ δυστυχώς το καταντάνε όταν δεν λειτουργεί το σχολείο με τους όρους και τις προϋποθέσεις του μορφωτικού ιδρύματος. Και δυστυχώς σήμερα στα σχολεία μας, και γι' αυτό και τα παιδιά τις προηγούμενες μέρες κάνανε καταλήψεις, ήταν ότι ακόμα και αυτά τα πρωτόκολλα, που σε ορισμένες περιπτώσεις είναι και πρωτοφανή, δηλαδή το 50-1 δεν ισχύει πουθενά στον κόσμο. Μόνο στην Ελλάδα το έχουμε για να κλείσει ένα τμήμα. Ακόμα και αυτά τα κάνουν λάσκο κατά το δοκούν και κατά το πώς θα πληρώσουν λιγότερα από την τσέπη των Υπουργείων, θεωρώντας ότι κάνοντας οικονομία εξυπηρετούν κάποιους σκοπούς. Γιατί το ότι δεν μπαίνουν έναν εκπαιδευτικό για 2 μήνες, μόνο για οικονομία μπορώ να το θεωρήσω. Όχι ότι δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί αδιόριστοι. Μάλιστα. Μιλάτε συνολικά για τα σχολεία πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Βεβαίως, για όλα τα σχολεία. Και σήμερα οι γονείς θα πάρουμε τα παιδιά μας από το χέρι, γιατί ζητάμε αυτή την περιβόητη αραίωση ανατάξη. Ζητάμε επιτέλους να ισχύσουν πρωτόκολλα που θα αισθανόμαστε ασφαλείς και εμείς και τα παιδιά μας. Γιατί σας μιλάω ειλικρινά, εδώ και 9 μέρες δεν υπάρχει μέρα που να μην έχουμε κάνει self-test ή rapid test εμείς και τα παιδιά μας. Γιατί τα κρούσματα αυτή τη στιγμή μόνο στο νομό μας είναι χιλιάδες. Κάθε μέρα μαθαίνουμε για το φιλικό μας περιβάλλον και για άλλο νοσούντα. Και δυστυχώς για όλα αυτά δεν βλέπουμε να λαμβάνεται καμία μέρημνα. Μάλιστα. Λοιπόν, γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικοί, φοιτητικοί σύλλογοι, σωματεία εργαζομένων, ραντεβού απόψε, λέτε, στις 6 στην Πλατεία Ελευθερίας, ναι. Ναι, ακριβώς. Ωραία, κύριε Κουτσαφτάκη, ευχαριστώ για τις πληροφορίες, την ενημέρωση, για τον κόσμο που σας ακούει. Καλή σας ημέρα. Εμείς ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Καλημέρα επίσης.